Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας, Primo & Family, για να συνεχίσουμε την ανάλυση του θέματος που είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα και αυτό είναι το τρίτο και τελευταίο βίντεο στη σειρά και έχει ως θέμα το σωστό τρόπο απόκτησης ενός καθαρόαιμου κουταβιού. Και προσοχή, δεν μιλάμε για το αν πρέπει να αγοράσουμε ένα καθαρόαιμο κουτάβι ή όχι, αλλά από πού πρέπει να το προμηθευτούμε, προκειμένου να μην στηρίζουμε παράνομο εμπόριο και να διαλέξουμε το σωστό και καλύτερο τρόπο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το βίντεο. Ως τρίτη επιλογή λοιπόν άφησα για το τέλος την περίπτωση των νόμιμων εκτροφέων. Τι κάνει λοιπόν ένα εκτροφέα νόμιμο? Ένας νόμιμος εκτροφέας είναι αυτός που είναι δηλωμένος στον κοινολογικό όμιλο Ελλάδος. Σε έναν όμιλο όπου είναι καταγεγραμμένοι όλοι όσοι διαθέτουν καθαρόαιμα σκυλιά με pedigree. Τι είναι λοιπόν αυτό το pedigree? Το pedigree είναι ένα έγγραφο στο οποίο αναγράφεται το γενεολογικό δέντρο του σκύλου. Δηλαδή, αν έχω εγώ ένα καθαρόαιμο σκυλί, θα πρέπει να ξέρω να είναι εγγεγραμμένοι, καταγεγραμμένοι πάνω σε αυτό το χαρτί οι παππούδες και τις δύο πλευρές, οι προπαππούδες και οι προπροπαππούδες και πάει λέγοντας. Επίσης, μπορεί να αναγράφονται τα στοιχεία σίγουρα του τσιπ, του εκτροφείου και το αν έχουν γίνει και κάποιες εξετάσεις ως προς κληρονομικές ασθένειες. Σε κάποια pedigree αναγράφονται αυτά, κυρίως εξετάσεις δυσπλασίας. Όταν λοιπόν ένας εκτροφέας είναι εγγεγραμμένος στον ΚΟΕ, αυτό που κάνει σε πρώτη φάση είναι να κατεβάζει τα σκυλιά του σε εκθέσεις μορφολογίας. Οι εκθέσεις μορφολογίας είναι εκθέσεις, δεν είναι καλυστία όπως πολλοί πιστεύουν, είναι εκθέσεις τις οποίες κάποιος πληρώνει για να συμμετέχει και εκεί πέρα ο σκύλος του κρίνεται μορφολογικά, δηλαδή κατά πόσο το σκυλί που έχει ανταποκρίνεται στα πρότυπα της φύλης στην οποία ανήκει. Επίσης, παρατηρεί ο κριτής και την κίνηση του σκύλου. Μέσα σε αυτήν δηλαδή τη διαδικασία έχουμε το σκυλί στάσιμο και το σκυλί εν κινήσει. Μέσα από τις εκθέσεις παίρνουν τα σκυλιά κάποιους τίτλους, οι οποίοι τίτλοι επιτρέπουν στο σκύλο να γίνει πρωταθλητής της χώρας στην οποία διαγωνίζεται και ένα σκυλί μπορεί να γίνει πρωταθλητής στη χώρα στην οποία ζει, αλλά να πάει και σε εκθέσεις στον εξωτερικό για να γίνει και εκεί πρωταθλητής. Όσα περισσότερα πρωταθλήματα έχει στην κατοχή του, σημαίνει ότι έχει διαγωνιστεί σε πολλές χώρες και έχει κριθεί από πολλούς διαφορετικούς κριτές. Αυτό αυξάνει την αξία ενός σκύλου. Εκτός βέβαια από την εξωτερική εμφάνιση ενός καθαρόαιμου σκύλου, τη μορφολογία για να μιλάμε με σωστούς όρους, πολύ πολύ σημαντικό και σας το έχω τονίσει και στα προηγούμενα βίντεο, είναι ο χαρακτήρας. Ένας καλός εκτροφέας, νόμιμος, καλός, σωστός εκτροφέας, παρένθεση, όχι όλοι οι νόμιμοι είναι και σωστοί, κλείνω την παρένθεση, θα πρέπει όταν ζευγαρώσει τα καθαρόαιμα σκυλιά του να εξετάζει πάρα πολύ το χαρακτήρα των σκύλων του. Γιατί ο χαρακτήρας επηρεάζει και τη συμπεριφορά και η συμπεριφορά είναι κάτι που επηρεάζει τη συμβίωση με τα σκυλιά μας. Ένα τρίτο στοιχείο που θα πρέπει να κάνει ένας νόμιμος, σωστός εκτροφέας καθαρόαιμων σκύλων είναι οι εξετάσεις κληρονομικών ασθενειών. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κάθε φύλη χαρακτηρίζεται και από κάποιες κληρονομικές ασθένειες. Κάθε φύλη έχει και τις δικές του ιδιαίτερες ασθένειες, οι οποίες μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Για να είναι απαλλαγμένοι οι γονείς από αυτές τις ασθένειες, θα πρέπει να γίνουν εξετάσεις DNA στα σκυλιά. Εξετάσεις DNA στα σκυλιά γίνονται σε ειδικά εργαστήρια του εξωτερικού, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στην Ελλάδα και ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός. Παίρνεις δείγμα από το σάλιο του σκύλου και τα βάζεις σε μια μπατονέτα, τα βάζεις σε ένα ειδικό δοχείο και το στέλνεις, πληρώνοντας. Όλα αυτά λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι έχουν κάποια έξοδα το να συμμετέχεις στις εκθέσεις μορφολογίας, για τις οποίες εκθέσεις θα πρέπει να μετακινηθείς, να φροντίζεις για τη διαμονή σου, τη διατροφή σου τις 2-3 μέρες που κρατάει η έκθεση, οι εξετάσεις των κληρονομικών ασθενειών και αυτές προϋποθέτουν κάποια έξοδα,
καθώς επίσης και η διατήρηση ίσως 2 και 3 σκύλων, προκειμένου να κάνεις κάποιο πρόγραμμα αναπαραγωγής. Γιατί υπάρχει επίσης και ο περιορισμός ότι δεν επιτρέπονται πολλές γένες μέσα σε ένα χρονικό διάστημα ζωής του σκύλου από ένα συγκεκριμένο σκύλο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ένας σωστός εκτροφέας θα πρέπει να διαθέτει παραπάνω από ένα θηλυκό για να κάνει, αν θέλει, 2 γένες το χρόνο ή παραπάνω γένες μέσα σε 2, 3, 4 χρόνια. Για να καταλήξουμε λοιπόν, θα πούμε ότι διαλέγοντας το νόμιμο και σωστό εκτροφέα καθαρόιμου κουταβιού, τα λεφτά που θα δώσουμε προκειμένου να αποκτήσουμε το κουτάβι έχουν και έναν λόγο, μία αιτία ύπαρξης. Δηλαδή, τη συντήρηση των γονέων, τις κληρονομικές, τις εξετάσεις των κληρονομικών ασθενειών, τις εκθέσεις μορφολογίας, την έκδοση του πεντικρή, το τσιπάκι που θα έχει το κουτάβι, το πρώτο εμβόλιο. Γιατί ένας νόμιμος και σωστός εκτροφέας δεν θα δώσει το κουτάβι του πριν από τους 2 μήνες. Υπάρχει και νόμος γι' αυτό ότι απαγορεύεται το κουτάβι να φύγει από τη μάνα του πριν τους 2 μήνες. Για να τα φέρουμε λοιπόν σε αντιπαράθεση με το πρώτο βίντεο στο οποίο μιλήσαμε για τα pet shop και τις αγγελίες και τους διαμεσολαβητές που όλα έχουν έναν κοινό παρονομαστή που είναι οι φάρμες μαζικής παραγωγής κουταβιών, θα πω το εξής, ότι ένας νόμιμος εκτροφέας δεν θα έβαζε ποτέ τα σκυλιά του σε αγγελία. Ένας νόμιμος εκτροφέας, σωστός, δεν θα έδινε ποτέ τα κουτάβια του σε κάποια κέντρα μαζικής προώθησης κουταβιών όπως είναι τα pet shop. Και επίσης δεν θα τα απομάκρυνε από τη μάνα τους πριν τους 2 μήνες. Γιατί όπως πολύ καλά θα ξέρετε, στην πρώτη περίπτωση, σε αυτή την περίπτωση, τα κουτάβια φτάνουν στους ιδιοκτήτες γύρω στις 30 με 35 ημέρες ζωής. Πράγμα πολύ επικίνδυνο για τη ζωή του κουταβιού και έχει αποδειχτεί πολλές φορές ότι έχουν πεθάνει πολλά κουτάβια. Επομένως, ένας νόμιμος και σωστός εκτροφέας θα θέλει να συναντήσει τον μελλοντικό ιδιοκτήτη του κουταβιού του, θα θελήσει να συζητήσει μαζί του, θα έχει μια επικοινωνία και κατά τη διάρκεια της ζωής του σκύλου που θα δώσει στον ιδιοκτήτη το νέο. Ο σωστός λοιπόν εκτροφέας και νόμιμος εκτροφέας θα πρέπει να έχει τη διάθεση να συμβουλέψει τον μελλοντικό ιδιοκτήτη του κουταβιού του για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φυλής, για τις ιδιαιτερότητες ίσως τις διατροφολογικές, για τις ιδιαιτερότητες στον καλοπισμό του σκύλου του και θα πρέπει να είναι δίπλα του όσο καιρό χρειαστεί και όσο καιρό ζητήσει ο μελλοντικός ιδιοκτήτης του κουταβιού. Είναι πολύ σημαντικό να έχετε δίπλα σας, όσοι θέλετε να πάρετε ένα καθαρόιμο κουτάβι, κάποιον που να γνωρίζει πολύ καλά την φυλή. Όλα αυτά κάνουν τον εκτροφέα, τον νόμιμο και σωστό, διαφορετικό από τις προηγούμενες περιπτώσεις που περιγράψαμε. Για να καταλήξουμε, θα πω ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει τις επιλογές του, αλλά το θέμα είναι να μην στηρίζουμε το παράνομο και να στηρίξουμε το νόμιμο. Δεν τονίζω τόση ώρα ότι ο νόμιμος θα πρέπει να είναι και σωστός. Το πώς θα το ξεχωρίσουμε πολλές φορές μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά τουλάχιστον θα ξέρουμε ότι προσπαθήσαμε, ότι δεν πήγαμε εσκεμμένα στο παράνομο γιατί ήταν και το πιο εύκολο ή και το πιο φθηνό. Μπορεί να εξαπατηθούμε, δεν αντιλέγω, αλλά τουλάχιστον θα ξέρουμε ότι εμείς προσπαθήσαμε για το καλύτερο και την επόμενη φορά θα γνωρίζουμε καλύτερα. Από μένα, τον Έκτορα και τον Πρίμο, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!